Στις επόμενες εκλογές δεν θα είναι πράσινη μόνο η Κρήτη, αλλά η μισή Ελλάδα, διεμήνυσε από τη γενέτειρά του το Ηράκλειο Νίκος Ανδρουλάκης και κάρφωσε για μία ακόμη φορά τους υποψηφίους που προέρχονται από εκλογικές περιφέρειες με χαμηλά ποσοστά για το ΠΑΣΟΚ. Το βράδυ των ευρωεκλογών κάποιοι πίστεψαν ότι αυτά τα 2,5 χρόνια ήμασταν στάσιμοι. Ήμασταν στάσιμοι. Είχε το ΠΑΣΟΚ ποσοστά που το έφερναν στη δεύτερη θέση σε όλη την ελληνική περιφέρεια μαζί με τη Θεσσαλονίκη εκτός των Αθηνών. Ο Παύλος Γερουλάνος από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΟΠΕΝ απέρριψε τις κατηγορίες και επέστρεψε τα πειρά. Η Αθήνα είναι η μόνη περιφέρεια στην Ελλάδα που από τις εθνικές εκλογές μέχρι τις ευρωεκλογές αύξησε τον απόλυτο αριθμό ψηφοφόρων που ήρθαν και ψηφίσανε ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Ανδρουλάκης ξέρει ότι είμαι ο μόνος που στο δεύτερο γύρο μπορεί να διασφαλίσει την αλλαγή ηγεσίας και νομίζω γι' αυτό έχει αποφασίσει αυτό το καιρό να εξαπολύσει αυτή την επίθεση. Το τρίτο χειρότερο ποσοστό από τις 60 περιφέρειες της Ελλάδας είναι η Α Αθήνας. Θα το αξιολογήσει αυτό ο κόσμος της παράταξης. Η Νάντια Γιαννακοπούλου έκανε την κεντρική της ομιλία στο Περιστέρι. Ήμουν πάντα εδώ και στα δύσκολα και στα εύκολα. Γιατί κάποιοι τολμήσαμε για να σπείρουμε θέληση και τώρα να μπορούμε να βρέπουμε τους καρπούς. Το όραμά της για να κυβερνών ΠΑΣΟΚ ξεδίπλωσε η Άννα Διαμαντοπούλου, μιλώντας στη γενέτειρά της στην Κοζάνη, συναισθηματικά φορτισμένη. Από εδώ ήταν όλες μου οι πρώτες μεγάλες πολιτικές εμπειρίες και η σχέση με το λαό. Από τη Γητιά στις Βρυξέλλες και από τη Σκούρκα στη Ουάσιγκτον. Εδώ λοιπόν είναι η βάση. Εσείς είστε οι άνθρωποι μου. Το δίλημα της 6ης Οκτωβρίου έθεσε από την Θεσσαλονίκη ο Χάρης Δούκας. Το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται να κάνει ένα πολύ μεγάλο restart στις λειτουργίες του και να ξαναγίνει κίνημα με κάπα κεφαλαίο και όλοι εσείς που μαζεύεστε εδώ και μας θυμάτε να έχετε την επόμενη μέρα ρόλο, λόγο και ευθύνη. Να υπάρχουν κινητοποιητές και ενεργοποιητές και όχι σχετισμός και διάδρομος. Και να παρουσιάσουν δράσεις και έργα. Το ΠΑΣΟΚ να γίνει και πάλι η δύναμη αλλαγής και ανατροπής, ζήτησε ο Μιχάλης Κατρίνης από τον πύργο Ηλίας. Δεν είμαι διατεθειμένος να συμβαστώ με τη λογική ενός ΠΑΣΟΚ που παλεύει με ποσοστά ενός μικρομεσαίου κόμματος, με τις λογικές στασιμότητας ενός ΠΑΣΟΚ μικρού, ενός ΠΑΣΟΚ διαχειρίσιμου. Την Κυριακή οι κάλπες θα ανοίξουν στις 7 το πρωί και θα κλείσουν στις 7 το απόγευμα.